Δεν απαξιώνω τίποτα από όλα αυτά που κάνει ο κύριος Ναϊτήρης και είμαι η πρώτη που το έχω πει και δημόσια και σε συνεντεύξεις μου ότι το συγχαίρω και ότι έχει δημιουργήσει έναν οικισμό πρότυπο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για διαφόρους λόγους, αν δεν του άρεσε η έκφραση ότι έχει πολλές υποχρεώσεις, να το πω ότι έχω εγώ πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του όπως θα ήθελα, σε αντίθεση με τον Παντελή που με κάποιο τρόπο το καταφέραμε. Έτσι, και επειδή είναι ένα μεγάλο διάστημα ακόμα μέχρι τη λήξη της θητείας μας και δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει, γι' αυτό και το αποφάσισα. Με αυτήν τη διευκρίνηση στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας της Αλεξανδρούπολης, η πρόεδρος Όλγα Βρετοπούλου αντικατέστησε τον αντιπρόεδρο Γιάννη Ναϊτίδη με τον Παντελή Καλυμνιό. Η πρόεδρος εξήγησε πως όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν το έργο τους και γι' αυτόν τον λόγο προέβη στην αλλαγή. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας και θέλοντας να δώσω δυνατότητες και σε άλλα άτομα από τους συμβούλους μου να βοηθήσουν μέσα στη λειτουργία μας, ανακάλεσα την απόφαση που όριζα τον κύριο Ναϊτίδη αναπληρωτή πρόεδρο και ορίζω για το επόμενο διάστημα τον κύριο Καλυμνιό. Αυτό έχει να κάνει καθαρά, έχει να κάνει με εμάς, με τη δική μας λειτουργία, δεν έχει καμία άλλη διαφορά όσον έχει να κάνει με τις σχέσεις μας και με τις αρμοδιότητες που έχει ο κάθε σύμβουλος στο δικό του κομμάτι. Ο κύριος Ναϊτίδης ήδη έχει αποδείξει το έργο του στον οικισμό της Μαΐστρου ως υπεύθυνος του Συλλόγου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι και όλοι λειτουργούμε για το καλό αυτής της πόλης. Ο κύριος Ναϊτίδης, μιλώντας για την αντικατάστασή του, δήλωσε πως ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο με τον οποίο θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και ότι το έργο του θα συνεχιστεί ομαλά. Στις 31 Αυγούστου αποδέχτηκα την απόφαση της Πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας με σκοπό την αλλαγή μου από Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Στη θέση μου τοποθετήθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Παντελής Καλυμνιός, τον οποίο εύχομαι καλή δύναμη και στα νέα του καθήκοντα. Από το 2014 που ορίστηκα ως Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, είχαμε μια πολύ καλή και θα συνεχίσουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μέσα στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας με πολλά θέματα των δημοτών μας από την πόλη, από τους οικισμούς και την Αλεξανδρούπολη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα των δημοτών μας. Δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους δημότες μας.